Διπλωματικό παρασκήνιο στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου είναι έντονο. Ο Κυριακό Μετσοτάκης αύριο πάει στη Λιβύη. Λίγε ώρε, Γιάννη Καντέλη, αφού του βρέθηκε στην Τρίπολη και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη επιστρέφει στην Λιβύη. Θέλει να παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα. Αυτό κάνει και η Ελλάδα. ΣΥΑ θα έχει ο Πρωθυπουργό επαφέ με τον μεταβατικό πρωθυπουργό τη χώρα, με όλη την ηγεσία. Ο Κυριάκο Μεντσοτάκη, που όπω πληροφορούμαστε, θα θέσει και το θέμα του άκυρου για την Ελλάδα τουρκο-λιβικού μνημονίου. Mm. Όπω λένε, χαρακτηριστικά η Αθήνα θα πρέπει να απαλλαγεί η Λιβύη, το, η νέα Κυβέρνηση από τι ε, άκυρε αυτέ συμφωνίε που αντίκειται στο Διεθνέ Δίκαιο, γνωρίζουν στην Αθήνα ότι δεν μπορεί να πάρει τι αποφάσει, αλλά σχεδιάζουν από τώρα την επόμενη μέρα. Δημιουργούν ένα κλίμα, ναι, δημιουργούν το έδαφο. Ακριβώ η Ευρώπη άνοιξε και αυτή την αντιπροσωπεία τη, ανοίξει και η γαλλική ε, κυβέρνηση την πρεσβεία τη στην Τρίπολη. Το ίδιο θα κάνει και η Ελλάδα, αλλά και το προξενείο στην Βενγάζη, καθώ θέλει να αναπτύξει και τι εμπορικέ και οικονομικέ σχέσει στον τομέα τη ενέργεια και των κατασκευών η Αθήνα με την Λιβύη. Ο κύριο Μισελ που ήταν εκεί και μεταβαίνει αύριο. Στην Άγκυρα mm. μαζί με την ε, πρόεδρο τη Κομισιόν, την κυρία Φόρντερ Λάιεν. Θυμίζουμε ότι είχε μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για αυτή την επίσκεψη. Η Ελλάδα θέτει σία τα ζητήματα τη ε, Τουρκία, των προκλήσεων που συνεχίζονται, ζητάει να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν κυρώσει στο τραπέζι τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να συγκρατείται η Άγκυρα. Και σε αυτό το πλαίσιο εστάλει σήμερα και η επιστολή του ε, ε, Υπουργού Μεταναστευτική Πολιτική, του κυρίου Μηταράκη, προ την κυρία Γιώχα, τον αρμόδια επίτροπο και τον mm -hmm. κύριο Σχοινάγια. Αναγγείλει από την Παρασκευή ότι θα φύγει αυτή η επιστολή μετά το επεισόδιο που έγινε ανοιχτά τη Λέσβου. Συνέβη λοιπόν αυτό. Μετά την πρόκληση τη Τουρκία, μια σε αυστηρό ύφο επιστολή για την Τουρκία, όπου αναφέρεται σήμερα από τι πληροφορίε μα πω η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, να συνοδεύει βάρκε με μετανάστε προσπαθώντα να παραβιάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έχει τα κλειστά τα αυτιά τη στο να τηρήσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α. Αλλά τονίζεται ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα σύνορα. Σα ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.